Ο ελληνικός λαός, όπως προκύπτει και από το αποτέλεσμα των εκλογών της περασμένης Κυριακής, θέλει πρωτίστως δύο πράγματα. Σταθερότητα, κυβερνητική λύση, ώστε να μην οδηγηθεί ξανά η χώρα σε εκλογές, γιατί η παράταση της αβεβαιότητας πλήττει την επωνυμία της χώρας, την οικονομία και τελικά τους πιο αδύνατους, τα χαμηλά εισοδήματα, τους άνεργους, αυτούς που βρίσκονται σε κατάσταση μέγιστης ανασφάλειας. Δεύτερο, θέλει κατά συντριπτική πλειοψηφία η χώρα να παραμείνει στο ευρώ. Γιατί έξοδος της χώρας από το ευρώ σημαίνει μαζική φτώχεια, υποβάθμιση περιουσιών, εισοδημάτων και προοπτικών. Σημαίνει πως η Ελλάδα χάνει πολλές δεκαετίες. Με άξονα λοιπόν αυτές τις επιλογές που έχει κάνει ο ελληνικός λαός, συζήτησα διεξοδικά σε φιλικό κλίμα με τον κύριο Τσίπρα τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Του πρότεινα αυτό που ξέρετε ότι είναι η βασική μας θέση και επιλογή, να μετάσχει και ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με την συμμετοχή των δυνάμεων που έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Και ως τέτοιες δυνάμεις ορίζουμε τουλάχιστον τη Νέα Δημοκρατία από τον χώρο της συντηρητικής παράταξης, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Δημοκρατική Αριστερά από τον χώρο της ευρύτερης αριστεράς. Πιστεύω ότι η πρότασή μας είναι εφικτή, γιατί εφόσον στόχος μας είναι να αγωνιστούμε για να πετύχουμε κάτι καλύτερο για τους πολίτες και τη χώρα, αυτό μπορούμε να το πετύχουμε στο πλαίσιο που έχω αναπτύξει. Εναλλακτικά, του πρότεινα ως δεύτερη επιλογή, εάν πιστεύει ο ίδιος ότι οι προτάσεις που έχει διατυπώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις οποίες ενδεχομένως υπάρχει μία διάθεση συμφωνίας και του κυρίου Κουβέλη και του κυρίου Καμένου, μπορούν να οδηγήσουν την χώρα με ασφάλεια σε ένα σημείο καλύτερο από αυτό στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, εμείς ως ΠΑΣΟΚ είμαστε διατεθειμένοι να παράσχουμε τη στήριξή μας. Εφόσον όμως μας παρασκεθεί η διασφάλιση ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η παραμονή της χώρας στο ευρώ, και εφόσον μέσα από την διαχείριση των θεμάτων, την διαπραγμάτευση, την εκπροσώπηση της χώρας, δεν θα κάνουμε βήματα προς τα πίσω, αλλά βήματα προς τα εμπρός. Ο κύριος Τσίπρας με ρώτησε αν αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο να στηρίξουμε μία οικουμενική κυβέρνηση, η οποία θα παγώσει τις διαδικασίες για ένα διάστημα, θα διευθετήσει θεσμικού χαρακτήρα θέματα για να δει τι μπορεί να γίνει επί της ουσίας. Του απάντησα ότι η χώρα δεν έχει χρόνο για χάσιμο, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμία επιλογή η οποία εντείνει την ύφεση, μεγεθύνει την ανεργία, θέτει σε κίνδυνο την πραγματική οικονομία και την δυνατότητα να διοχετευτεί ρευστότητα, να πραγματοποιηθούν επενδύσεις, να γυρίσει ο τροχός της ανάπτυξης και να ανοίξει η ελπίδα για τα παιδιά μας. Κατέστη κατανοητό από τη συζήτηση αυτή ότι στην παρούσα φάση της διαδικασίας δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μία λύση, αλλά ότι από την άλλη μεριά πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Αποκτά συνεπώς νόημα και περιεχόμενο η διερευνητική εντολή που θα μου δοθεί αύριο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα παραλάβω την διερευνητική εντολή και θα συνεχίσω την προσπάθεια, γιατί έχουμε υποχρέωση ως δύναμη εθνικής ευθύνης να δώσουμε στη χώρα κυβέρνηση και να δώσουμε στη χώρα ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική. Ό,τι κάναμε ως τώρα το κάναμε με πολλή αγωνία, με πολλή αγώνα. Το κάναμε για να βοηθήσουμε τους πολίτες. Αναλάβαμε τεράστιο κόστος. Η χώρα έχει φτάσει εδώ που έφτασε. Και τώρα πρέπει να πάμε σε κάτι καλύτερο. Αλίμονο εάν πάμε στη στασιμότητα, στο τέλμα ή στο αδιέξοδο. Δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο τίποτα από αυτά που έχει ψηλά στον πίνακα των προτεραιοτήτων του ο Έλληνας πολίτης. Άρα συνεχίζουμε μία προσπάθεια, η οποία για μας είναι μια προσπάθεια εθνική. Δεν την κάνουμε με τα μάτια στραμμένα στις επόμενες εκλογές. Δεν την κάνουμε στο όνομα ενός κομματικού ή παραταξιακού συμφέροντος. Θεωρώ εσφαλμένο
να νομίζουν κάποιοι ότι αυτή η επώδυνη και επικίνδυνη φάση για τη χώρα είναι μία γόνιμη φάση για να ανασυγκροτηθούν πολιτικές οικογένειες ή παρατάξεις. Είπαμε όχι στον εθνικό διχασμό. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ούτε το μέτωπο της δεξιάς, ούτε το μέτωπο της αριστεράς, ούτε εντός εισαγωγικών το μέτωπο της κεντροδεξιάς ή της κεντροαριστεράς. Μας ενδιαφέρει το εθνικό μέτωπο. Μας ενδιαφέρει η χώρα να σταθεί όρθια. Μας ενδιαφέρει όλες οι ευρωπαϊκές δυνάμεις να δείξουν ότι πιστεύουν αυτό που λένε και δηλώνουν. Και απευθύνομαι έτσι σε όλους τους Έλληνες πολίτες, καλώντας τους να αντιληφθούν ότι η ψήφος που έδωσαν πρέπει να ερμηνευθεί με σεβασμό και με δημιουργικό τρόπο. Εμείς κατανοούμε απολύτως το περιεχόμενο της ψήφου και την καταδίκη και την διαμαρτυρία και την οργή, αλλά και την θετική επιλογή. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η θετική επιλογή να αναδειχθεί και να οδηγήσει σε πρακτικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Βενιζέλο μετά τις... Η προσπάθεια η δική μου θα συνεχιστεί προς την κατεύθυνση που σας είπα. Η πρώτη λύση είναι πάντα η κυβέρνηση εθνικής ενότητας των ευρωπαϊκών δυνάμεων, όπως ακριβώς την παρουσίασα από την πρώτη στιγμή και την έχω εξειδικεύσει και την έχω παρουσιάσει και σε εσάς και προφορικά και έγγραφα. Και βεβαίως η δεύτερη λύση είναι αν διαμορφώνεται ένας συσχετισμός δυνάμεων που επιτρέπει στον ΣΥΡΙΖΑ, στη ΔΙΜΑΡ, σε κάποιες άλλες δυνάμεις να σηκώσουν το βάρος της διαπραγμάτευσης, αλλά να μας εγγυηθούν ότι αυτό θα γίνει με ασφάλεια εντός ευρώ, προς το καλύτερο και όχι προς το χειρότερο, μπορούμε και αυτό να το στηρίξουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω ότι δεν έχω την εξουσιοδότηση να ομιλώ στο όνομα άλλων πολιτικών αρχηγών. Θα εκφραστούν μόνοι τους. Έχω όμως το δικαίωμα και την υποχρέωση να απευθύνομαι στον Έλληνα πολίτη ανεξαρτήτως της επιλογής που έκανε, με σεβασμό για όλες τις επιλογές, και να ζητώ να στηριχθεί αυτό που ο ίδιος ο ελληνικός λαός θέλησε, που είπα είναι όχι εκλογές, όχι αστάθεια, όχι αβεβαιότητα, παραμονή στο ευρώ, βελτίωση και όχι επιδείνωση της κατάστασης. Σας ευχαριστώ.